Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, η Μαρίνα κοιτάζει το ματιό και βλέπει μπροστά της μόνο έναν δολοφόνο. Όσο και προσπάθησε, δεν κατάφερε να τον δικαιολογήσει μέσα της. Γι' αυτό και θα του μηνύσει στα νέα επεισόδια πως έχει μόνο μία ημέρα για να ομολογήσει το έγκλημά του στον άντρα της και διοικητή της αστυνομίας, τον Αντώνη Φραγιαδάκη. Αλλιώς θα το κάνω ίδια ματιό, θα του πει αυστηρά. Όταν πάει να τη βρει για να τη ζητήσει ένα περιθώριο χρόνου, μέχρι να γεννηθεί η κόρη του. Η Αργυρό θα παρακαλέσει και τον Αστέρι να βρεθεί απέναντί της, ζητώντας της βοήθεια, γνωρίζοντας την αδυναμία που έχει Μαρίνα στο γαμπρό της. Όμως ούτε εκείνος θα καταφέρει να της αλλάξει γνώμη. Το ήθελε το τέλος του Στεφανή. Του ήταν εμπόδιο και φρόντισε να τον βγάλει από τη μέση και να κρύβεται μετά σαν δηλός, ακόμη και όταν μπήκες φυλακή εξαιτίας του. Θα του πει και ο Αστέρης θα χάσει κάθε ελπίδα που είχε μέσα του. Θα γυρίσει στο σπίτι του απογοητευμένο και η Μαρίνα θα πέσει για ύπνο προκειμένου να ηρεμήσει. Ο ύπνος της θα είναι όμως πολύ ταραγμένος. Και αυτό γιατί θα δει μπροστά της τον άντρα της, τον Μάρκο. Εκείνος θα της πει: «Δεν θα αντέξει η ψυχή σου να δει όλους να διαλύονται από δική σου πράξη. Η πληρωμή των κρυμάτων είναι ιερή υπόθεση και ο μόνος που τα αποφασίζει είναι ο Θεός. Μην πάρεις στα χέρια σου τις τύχες των άλλων. Δεν θα μπορέσεις να το αντέξεις», θα πει. Εκείνη θα ξυπνήσει έντρομη και διαλυμένη ψυχολογικά. Το όνειρό μου σε αυτό θα την κάνει να πάρει μια μεγάλη απόφαση που θα αλλάξει τα ως τώρα δεδομένα. Το ίδιο πρωινό, ο Μαθιός, ο γιος της Καλλιόπης, θα πάει στο σπίτι του Αντώνη για να εκπληρώσει το χρέος του. Θα σταθεί απέναντι από τον αστυνόμο και θα του πει: «Δεν ήρθα για καλό λόγο και λυπάμαι αν θα σου χαλάσω τη μέρα με αυτό που θα σου ομολογήσω». Η Μαρίνα τότε θα τον διακόψει και θα πει: «Ο Μαθιός βρήκε τη μάνα σε κακό χάλι και την έφερε στο σπίτι». Ο Μαθιός όμως θα ευνηδιαστεί από αυτή την κίνησή της και δεν θα ξέρει πώς να αντιδράσει. «Σε ευχαριστούμε, Μαθιό. Τι να κάνουμε που δεν ακούει κανέναν και παίρνει τους δρόμους μες στον ήλιο, χωρίς καπέλο και νερό. Ευτυχώς που έτυχε να περνάς εσύ από εκεί». Θα τονίσει και ο Αντώνης, ο άντρας της Βασιλικής, θα συνεχίσει να είναι διστακτικός, όμως θα το βγάλουν από τη δύσκολη θέση. «Μαθιό, πήγαινε στη δουλειά σου», θα του πει στο τέλος η Μαρίνα και θα συνεχίσει. «Δεν υπάρχει λόγος να κάθεις εδώ. Όλα είναι υπό έλεγχο». Εκείνος θα τη ρωτήσει αν είναι σίγουρη και εκείνη με νόημα θα του πει: «Εσύ έκανες αυτό που έπρεπε. Πήγαινε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας». Τα ευχάριστα νέα όμως θα φτάσουν σε όλη την οικογένεια. Η Βασιλική όμως θα είναι εκείνη που θα χαρεί περισσότερο από όλους. «Μας χρωστάει η ζωή, Βασιλική. Και αυτό το πλασματάκι που έρχεται θα τα αλλάξει όλα», θα της πει ο Μαθιός με μεγάλη αγάπη. Και τότε θα αναμένει το σήμα της Μαρίνας για να εκπληρώσει την επιθυμία. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!